και φίλες, κάποιοι λένε, οραματίζονται σχέσεις με βάση το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Εγώ επειδή την εκπομπή αυτή στο κλειδί της ιστορίας θέλω να συνδέσω το παρελθόν με το παρόν. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη η οποία σύνεψε την πρώτη ανίερη συμμαχία με τους Οθωμανούς, σωστά το δικαταλάβατε είναι η Γαλλία. Μπράβο. Φραγκίσκος ο πρώτος της οικογένειας των Βαλουά. Σουλεϊμάν ο γνωστό και ω μεγάλοπρεπή. Ναύαρχο Χαερεντίν Μπαρμπαρό. Από τη Μητυλίνη. Εντάξει. Αρνησίθρισκο, αυτό και η οικογένειά του. Μεγάλη ιστορία. Από το 1528 και νωρίτερα, όταν είχαν ξεκινήσει οι ειδικέ διομολογήσει με του. Α, τους, ε, ε τους μουσουλμάνους κατακτητάς της Αιγύπτου ζωντανή εκπομπή μερικές φορές μου ξεφεύγουν και μου διαθέτουν κάποια πράγματα. Ζητώ συγγνώμη. Στη συνέχεια, οι Γάλλοι, προσπαθώντα να υπερκεράσουν την αυτοκατορία των Αψβούργων, τότε είναι ο Κάρολο Β, ήρθαν σε μια στρατηγική συνεργασία με του Οθωμανού. 1528. 1536, κοινέ εκστρατείες κατά της Ιταλίας, Μαμελούκη της Αιγύπτου. Με σχολείτε. 1537, κοινό στόλο Οθωμανογαλλικό προσπαθεί να καταλάβει την Κέρκυρα. Αυτή λοιπόν η υποστήριξη την οποία παρήχαν οι Γάλλοι στου Οθωμανού ήταν στρατηγική ιστορική σημασία. Χάρη ακριβώ σε αυτήν την υποστήριξη, χάρη λοιπόν ακριβώ σε αυτή την υποστήριξη, πετυχαίνει ένα χρόνο αργότερο μετά την αποτυχία να καταλάβει την Κέρκυρα τη μεγάλη νίκη τη Πρεβέζη, η οποία είναι στις 29 Σεπτεμβρίου του 1538, κάτι που θεωρούν σήμερα οι σημερινοί Οθωμανοί, οι νεοοθωμανοί, λίπα δεν κλώτα λανθάνουσα, ως την πιο μεγάλη, είναι η Σαλαμίνα τους, να καταλάβετε. Είναι η Σαλαμίνα τους. Από το 1538 μέχρι το 1571 που θα συμβεί η ναυμαχία της Ναυπάκτου, οι Οθωμανοί θα είναι ο φόβος και ο τρόμος. Ποιο βοηθάει λοιπόν σε αυτούς, την ανάπτυξη η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία τους βοηθάει και με σχέδια και με και με της βοήθειας. Το 1543 θα πολιορκήσουν από κοινού την Ίκαια. Και μάλιστα το χειμώνα 43-44 θα εμφανιστεί ο Οθωμανικός θόλος στην Τουλώνα, στον... στον Άσταθμο των Γάλλων και εκεί μάλιστα και ένας ναός θα μετατραπεί προς τον σε τζαμί για να μπορούν να λειτουργούν, να ασκούν τα αυσιατικά τους καθήκοντα οι Τούρκοι. Και φυσικά ας μην ξεχάσουμε τη στάση των Γάλλων κατά τη διάρκεια της, της εκστρατείας της Μικράς Ασίας, το πώ παραχώρησαν έδαφο και υλικό, τη συμπεριφορά των γαλλικών πληρωμάτων στου πρόσφυγε οι οποίοι έπεφταν στη θάλασσα κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και θα σα το λέω αυτά. Για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι συμφέροντα. Δεν υπάρχει φιλία. Σαφώ και αγαπάμε του Γάλλου. Σαφώ και οι Γάλλοι είναι πιο κοντά από εμά από του Τούρκου. Αυτό έλειπε. Αλλά μην ξεχνάμε τα συμφέροντα. Και όταν ζυγίζουμε τα ελληνογαλλικά συμφέροντα με τα γαλλοτουρκικά, να θυμόμαστε ότι για για παράδειγμα, για παράδειγμα Σήμερα υπάρχουν πολλά στρατιωτικά προγράμματα. Εξ αυτών το πλέον ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη, η σκηνή ανάπτυξη ενό αντιαραπορικού συστήματο από την MBDA για, τον, για τις τουρκικές δυνάμεις, το οποίο έχουν δώσει ήδη ένα δισεκατομμύριο οι Τούρκοι ευρώ μετρητή για τις πρώτες δράσεις, σχεδιασμούς και μελέτες. Αυτά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Απ' τους άπιστους φράγκους, λευτεριά μη ζητάτε, με δικό σας ντουφέκι και σπαθί πολεμάτε. Λόρδος Βύρον, η φράγκη είναι η γνωστή. Έχουν αλλάξει οι Τούρκοι. Ε, συγγνώμη, έχει αλλάξει η ηγεσία η οποία έβγαλε τη στολή και φόρεσε το φράκο. Αναφέρομαι στον εν Υπουργό Εθνικής Αμήνης Τουρκίας, τον Χουλουσία Κάρ. τώρα, προχθές, από άσκηση που έγινε στην περιοχή του Πολατλή, γόρδιων ακόμα ακούγονται στην περιοχή, αν πας εκεί, τις νύχτες, οι σάλπιγγες των Ευζώνων, το προχωρείτε. Ακόμα ακούγεται. Και αυτό ακόμα τρέμουν. Ποιος είναι ο αρχηγός αυτός? Της Βενεζουέλας. Βενεζουέλα, ναι, 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 ναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Δίπλα είναι. Γιατί ο χρυσό τη Βενεζουέλα έχει μεταφερθεί στην Τουρκία και κάνουν και κάποιε άλλε δουλειέ. Αυτά είναι θέματα μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι δικά μα. Τι είπε λοιπόν ο Χουλουσιακάρ, είχε πει ότι ο στρατό τη Τουρκία είναι ο στρατό του προφήτου. Ξαναεπανεβεβαίωσε τη δήλωση αυτή ω Υπουργό Εθνική Αμήνη και λέει οι τουρκικέ άνοπλε δυνάμει ή όπω αλλιώ είναι γνωστέ ω ο στρατό του προφήτου. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Να ξυπνήσουν κάποιοι στην Αθήνα, στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Να ξυπνήσουν επιτέλους. Αυτό το οποίο μορφώνεται θα ξεπεράσει πολλών τις προσδοκίες ή αν θέλετε τις προβλέψεις και τις δίθεν κόκκινες γραμμές. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, αυτή είναι μια εικόνα από τη Σουηδία. Η Σουηδία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά δεν, είναι... αλλά δεν κινδυνεύει από κάποιον. Με τη Φιλανδία, τη Νορβηγία, απέναντι έχει τις βαλτικές δημοκρατίες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και πιο κάτω και πιο λίγο πιο πάνω ένα μικρό κομματάκι είναι η Ρωσία και λίγο στην ε, περιοχή της Κενιξβέργης Δημοσίευσε λοιπόν και μοίρασε στον κόσμο, αυτό στα αγγλικά να είναι έτοιμοι για πόλεμο Ποιοι οι Σουηδοί Ας γίνουμε λοιπόν η Σουηδία της Μεσογείου και να επαναλάβουμε αυτά τα οποία οι Σουηδοί φιλοιρηνικοί οι φιλανθρωπιστές πράττουν στη χώρα μας Ας γίνουμε λοιπόν η Σουηδία της Μεσογείου και Παράλληλα το Ισραήλ της Βαλκανικής. Για να μην δώσουμε την ευκαιρία στους φίλους και συμμάχους να συνεχίζουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και στην επόμενη εικόνα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Ηλία τον Κονοφάο, πηγή Energy, που μας δείχνει ότι αυτό εδώ ακριβώς είναι το μέλλον μας. Εδώ είναι το μέλλον μας. Εδώ είναι η ανάπτυξη και η αναχέτηση η ανάσχεση του, α... του ανατολικού αντιπάλου και η, η δυνατότητα να δώσουμε στις, μελο... στις επόμενες γενιές, αλλά και στις προηγούμενες, ελπίδα και θάρρος. Τι χρειάζεται. Ένας εθνικός στρατηγικός αποταμιευτήρας. Δηλαδή ένας κουμπαράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει κέρδη από τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, μέχρι την Κύπρο, από την άλλη πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, με σχέδιο, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή που θα εμφανιστεί στην επόμενη, στη μεθεπόμενη και μέχρι το τέλο του 21ου αιώνα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι και με την ευκαιρία τη επαιτίου του όχι, και θα πούμε για το πολλά στην επόμενη εκπομπή, ότι το όχι είναι μια διαχρονική απάντηση των Ελλήνων σε οποιονδήποτε αποβολεύεται την κυριαρχία μα και τα εθνικά μα συμφέροντα. Οι Έλληνε ανέκαθεν ήταν, ήταν, είναι και θα είναι εκείνοι που θα δίνουν την την απάντηση που πρέπει με τους κατάλληλους ηγέτες. Και τι λέμε σε όλους όσοι μας αφισβητούν, να είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και τις δινή ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.